Είμαστε εδώ με Άκη Σαχιζλόγλου και Σταύρο Κόλκα. Επέστρεψαν. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Έτσι. Όποιος είχε δυνατότητα έφυγε. Αυτό είναι. Ένας πήγε πάνω, ένας πήγε κάτω. Άσε εδώ το χαμάλι να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Κυλώνει, πώς βλέπεις παντού. Είναι πρώτη μούρη παντού, πριν αυτό έλεγα. Δηλαδή, M τους δέρνεται, M μετά τους προστατεύεται κιόλα και φαίνεστε. Και είναι και καλός συνάδελφος. Ο Θανάσης Ομυριούνης είναι ο συνάδελφος που είχε βγάλει τότε και το θέμα με την. Θυμάσαι το ταξίδι Βρίζα στα Γιάννενα για τους δύο παίχτες κλπ. Ναι. Πολύ αξιόπιστος συνάδελφος εκεί στα Γιάννενα. Πολύ άτυχη. Μα βέβαια, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Δεν είναι. Δυστυχώς. Ήταν στο επτάλεπτο της διακοπής εκεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε με ΠΑΟΚ 24. Με πολλά και διάφορα. Πραγματικά δεν έχουμε ώρα για χάσιμο. Πρέπει να τρέξουμε. Έχουν αυξηθεί λίγο και οι διαφημίσεις λόγω της περίοδου που διανύουμε. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα. Ήρθε και η Φουρέιρα. Το ξέρεις. Το ξέρεις στο Λονδίνο που ήμασταν το Σαββατοκύριακο και είναι. Πες το, πες και τα Λίβερπουλ. Άκου λίγο. Καθόμαστε στην ΠΑΠ και βλέπουμε το μάτς. Μπόρνμουθ Λίβερπουλ. Δηλαδή έβλεπα τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Στο Λονδίνο, ρε παιδί μου, ήταν όλες οι ΠΑΠ γεμάτες με Λίβερπουλάκιδες. Κασκόλ, αυτά ξέρεις τώρα. Αυτά τα χάζα που τα βλέπω απέναντι στον Ντάμπλινερ. Που πηγαίνουν να πούμε ξαφνικά παίζει Λίβερπουλ και πηγαίνουν όλοι με τα κασκόλ. Παίζει η Σέλτικ όλοι με τα κασκόλ. Τέλος πάντων ήταν εκεί η Τίνκα τα μαγαζιά. Ξέρεις, 0-1, yeah! 0-2, yeah! Μέσα σε 5 μέρες το ίδιο πράγμα. Δεν το έζησες. Ακριβώς το ίδιο σενάριο. Ακριβώς. 0-1, 0-2. Με το Στέργιο ήμουν, στο ταξί πηγαίναμε. Στο 1-3 πρέπει να ήπιανε σε 3 λεπτά 5 μπύρες ο καθένας. Του Μιστακίδη. Δηλαδή, με το που έγινε το 1-3 του Μιστακίδη, ήπιανε ο καθένας από ένα λίτρο μπύρα. Ρε παιδί μου, αυτό ήταν. Ωραία, περάσαμε. Αρχίσανε μετά να κάνουν πλάκα που θα πάμε το βράδυ και τέτοιο. Και αρχίζει μετά. Καλά, στο. Εγώ πιστεύω και χωρίς να αποβληθεί παίκτης της Λίβερπουλ. Εννοείται. Στο γιατί 4-3, εσύ είχες και την αποβολή. Να κάνεις τα γκολ. Έπεσε σύρμα στο 4-3 από την αστυνομία. Να τους προσέχουν όλους. Δηλαδή φοβήθηκαν αυτοκτονίας. Έπεσε σύρμα του στυλ. Δηλαδή πήγαινε ο μπάτσος και έλεγε: παιδί μου, καλά είσαι. Εντάξει, να σε πάω σπίτι που μένεις και τέτοια. Ήταν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, τους λυπήθηκαν. Εμάς ποιος θα μας λυπηθεί. Εμάς εδώ που τα περνάμε όλα αυτά. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε για να πάμε στην παοξίδικη επικαιρότητα μέχρι και τις 2. Θα δώσουμε πρώτα απ' όλα 5 εισιτήρια του αγώνα της Πέμπτης. Παίζεται η ευρωπαϊκή πρόκριση του ΠΑΟΚ στους 32, στην επόμενη φάση του Europa League. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ, Liberec, ΠΑΟΚ, Ευρώπη και αποστολή στο 54526. FM και ενώ όνομα ΠΑΟΚ, Liberec και όλο αυτό στο 54526. Και τι άλλο 2, θα κάνουμε. Θα κάνουμε την κλήρωση. Για τον αγώνα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ θα δούμε λίγο μετά. Πώς θα δώσουμε εισιτήρια για το απόψινό ΠΑΟΚ Ρώσα Ράντομ, μάλλον μέσω τηλεφωνημάτων. Έτσι, απευθείας όποιος προλάβει θα δώσουμε τα εισιτήρια. Άρα έχουμε τα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ με όσα συμβαίνουν αυτές τις ημέρες και είναι δύσκολα. Έχουμε την ομάδα μπάσκετ που δίνει αγώνα, αλλά είχαμε χθες και την παρέμβαση, ας το θέσουμε έτσι, του Πρέλεβιτς, που είπε κάποια πράγματα. Γιατί, πώς, τι ήθελε να πει, το βλέπουμε σε λίγο. Έχουμε τις άλλες ομάδες που συνέχισαν με επιτυχίες. Είπαμε σήμερα να προλάβουμε να ασχοληθούμε ειδικά με το handball. Θα δούμε αν θα προλάβουμε. Στα ποδοσφαιρικά ξεχάσαμε να πούμε ότι έρχεται αγώνας. Θα πάμε στην Τσεχία. Αφού αύριο θα μπορέσουμε, θα πάμε σήμερα Τσεχία να ακούσουμε πώς είναι η Liberec. Αυτό θα πάμε στην Τσεχία, δεν θα ήταν καλύτερα να παίζουμε στην Τσεχία. Γιατί? Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Όχι, θα λειτουργούν. Έτσι, μα δες τα αποτελέσματα. Δύο νίκες έχουμε και οι δύο είναι εκτός. Θα σπάσει το. Η καντεμιά. Μακάρι. Θα σπάσει. Ναι, τώρα τελικός είναι. Εντάξει, τελικός είναι. Τα παιδιά και έχουν συναισθανθεί σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα. Πάντα διαλύσουν όλα όσα φτιάξαν οι ίδιοι. Πιστεύω θα δείξουν το καλό του πρόσωπο. Για να έχει νόημα και η νίκη στην Ιταλία. Πάντα ένα βλέφαρο στην Ιταλία για το πώς είναι η Φιωρεντίνα και πώς αναμένεται να ταξιδέψει. Φίλε με τη τέτοια. Δεν ακούγεις πιο δυνατά αν μπορείς να μιλάς. Τη ακύρωσε γκολ του Μπακάρ. Έχουμε τώρα μια αγωνία εμείς να είναι σε καλή φάση δηλαδή η Φιωρεντίνα, έτσι. Να παίξει, να κερδίσει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα παίξει. Αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα χάσει. Ναι. Κεφάλαια στον Πακού, προσέξτε.
Δεν γίνεται. Άρα, μηνύματα γενικώ είπαμε για τα εστήρια FM. Γράφετε και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 54526. Πάμε στου χορηγού. Με μπειρατή να ξεκινήσουμε. Ο μπειρατή τώρα έχει Champions League. Βεβαίω. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. 7 τηλεοράσει, 2 γιγαντοοθόνε. Εκπληκτικέ μουσικέ, πολύ καλή κουζίνα. Διογένου 17. Από τι 5 το απόγευμα, ανοιχτά. Σας περιμένει 130 ετικέτες μπίρας, 11 κάνουλες που βγάζουν άφθονη μπίρα. Ο μπειρατής είναι για εσάς εκεί και σας περιμένει. Μαζί μας και η Αναδομό για να ανακαινήσετε το χώρο σας τώρα που είναι γιορτές και που θα ζήσουμε κυρίως μέσα στο σπίτι λόγω και του κρύου, λόγω και του ότι είναι οικογενειακά τραπεζώματα κλπ. Φτιάξτε το χώρο σας, είτε την κουζίνα, είτε το σαλόνι, είτε το παιδικό δωμάτιο, πόσο μάλλον το μπάνιο που εξειδικεύεται η Αναδομό εκεί, με πολλά και εξαιρετικής ποιότητας υλικά, με πολλές διακοσμητικές προτάσεις. Τηλεφωνείτε 2311-241-508 ή μπαίνετε στο anadomopavlaanakenisi.gr. Λοιπόν, στα του ποδοσφαίρου υπάρχει αυτή η απόφαση από χθες να παραμείνει η ομάδα για 3-4 ημέρες συνεχόμενες στο ξενοδοχείο και να βγαίνουν οι παίκτες μόνο για να προπονηθούν και να ετοιμαστούν. Τώρα, η πιο πολύ το λαμβάνω αυτό μια τιμωρία. Το όλο κλίμα πάντως εντός ομάδας και από δεν την πλευρά του τιμωρία. Μεγαλομετόχου δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Βασικά βάλε με εμένα σε μια σουίτα να πούμε εκεί 5 μέρες να κάθομαι εκεί πέρα, room service. Ναι, καλά, δεν είναι. Ναι. Δεν είναι έτσι. Θα τρελαθείς άμα κάτσεις 5 μέρες και σε σουίτα και οπουδήποτε. Θα τρελαθείς, άσε τώρα. Λεφτά να υπάρχουν. Ναι. Και εντάξει. Θα βρω τη λύση μου. Τι γίνεται, αυτό εδώ έχει αποδειχτεί έτσι προπονητικά, παραγωγικά, αν βοηθάει? Πολλές ομάδες το κάνουν στο εξωτερικό. Εμάς το έκανε ο Παναθηναϊκός και έχασε από τον Όφη. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ ιταλική συνήθεια. Αν καταλαβαίνω καλά από όσα ακούμε και όσα βλέπουμε, συνήθως δηλαδή στην πιο Ιταλία. Μεσογειακή συνήθεια έτσι. Ναι. Αλλά στον ΠΑΟΚ ήταν λίγο διαφορετική η απόφαση. Το αποφάσισε αυτό και ο μεγαλομέτοχος γιατί τους είδε να βάλλονται από παντού και μέσα στα πλαίσια του ότι τώρα εγώ θα σας προστατεύσω, θα είμαστε όλοι μαζί εδώ. Έτσι το αντιλήφθηκα. Δεν ξέρω αν θα έχει αποτέλεσμα, αυτό κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει, αλλά επειδή τους είδε να δέχονται έτσι επιθέσεις φραστικές πάντα, όπως γίνεται σε μεγάλες ομάδες. Συμβαίνει. Ναι, δεν είναι τίποτα το φοβερό. Αλλά επειδή τους είδε να είναι σε δύσκολη θέση, είπε για πρώτη φορά να πάρει την άλλη στάση. Να κάνει την έκπληξη. Για μένα υπήρχε, εγώ είμαι εδώ μαζί σας. Υπήρχε και η ανάγκη να φανεί ότι έγινε κάτι. Απλά αυτό πάντα είναι. Να είναι η επιλογή τουλάχιστον μια ανέμακτη επιλογή ή μια επιλογή προς το καλό. Από το να πάει εκεί και να τους μειώσει ακόμη περισσότερο την προσωπικότητα. Αυτό που έκανε νομίζω το βασικό, το ότι τους μίλησε και τους έδειξε ότι τους στηρίζει, ήταν το σημαντικό. Τώρα, αν συνοδεύτηκε και με ένα εγκλεισμό στο ξενοδοχείο, πιστεύω υπέρ θα βγει και όχι κατά. Απλά δεν ξέρω αν έχει ποτέ αποδειχτεί ότι είναι υπέρ, ότι είναι κατά. Μάλλον κατά περίπτωση. Κανείς δεν μπορεί να το πει. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα παιχνίδι μας, παιδιά, που να κάθισε η ομάδα πολλές μέρες κάπου και να κερδίσαμε μετά. Αν μου επιτρέψετε, δεν το θυμάμαι. Μία φορά θυμάμαι που γυρίσαμε από τη Χάιφα εκείνη την πενταήμερη, φάγαμε 4 στο Καραϊσκάκι. Άλλο εκείνο. Μία φορά θυμάμαι τον Πακού, φέτος γυρίσαμε πάλι, χάσαμε στο Καραϊσκάκι. Βέβαια, φέτος δεν ήταν η εικόνα για να χάνουμε. Εντάξει, η εικόνα της ομάδας ήταν καλή σχετικά, όπως τα περισσότερα παιχνίδια, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Αλλά στατιστικά δεν είναι και η καλύτερη. Σήμερα, ας πούμε για παράδειγμα, ο άλλος γιορτάζει. Χρόνια πολλά. Ο Κλάους, ας πούμε, γιορτάζει. Γιατί γιορτάζει? Κλάους, Νίκος. Γιορτάζει. Το Κλάους είναι Νίκος. Βέβαια. Και δεν το είναι... Αγίου Νικολάου είναι. Στην Ευρώπη ο Σάντα Κλάους είναι ο Άγιος Νικόλαος. Α, ναι. Βέβαια. Το Νικολάου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Κοροβές γιορτάζει. Ποιος άλλος έχουμε κανένα μέσα στην ομάδα? Μοσχοβίτη έχουμε. Μοσχοβίτη έχουμε. Χρόνια πολλά στην κόρη μας. Πείτε για χρόνια πολλά. Ναι, ρε φίλε. Ξεκινάς τώρα Νικολέτα. Ξεκινάς από τον Κλάους. Από τους ποδοσφαιριστές και από τον Κλάους τώρα. Χρόνια πολλά σε όλους πραγματικά. Να είναι όλοι γεροί. Χρόνια πολλά στο φίλο τον Νίκο που έστειλε και στην προηγούμενη κουμπή. Έχει κερδίσει εισιτήριο και έχει πάρει τα πάνω του. ΠΑΟΚ παντού γράφει. Όλη η γήπεδο την Πέμπτη να βοηθήσουμε την ομάδα τώρα στα δύσκολα. Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Σημειώνει.
Και ένα άλλο μήνυμα, το οποίο πραγματικά δεν έχει απάντηση. Μια εξαιρετική μελέτη θα ήταν να ερευνηθεί ποιες συνθήκες στην παιδική ηλικία οδηγούν ένα παιδί να γίνει οπαδός του ΠΑΟΚ, της Λίβερπουλ και της Σάλκε. Δύο στα τρία έχουμε πάντως. Τη Σάλκε γιατί, τι και λέγεται. Είναι ψυχοβγάλτες. Ψυχοβγάλτες είναι και αυτοί. Ψυχοβγάλτες και είναι αυτό. Δηλαδή χωρίς τίτλο επί χρόνια. Σαν outsider παίζουν καλά και σαν φαβορί κάνουν αυτοκτονούν. Η Σάλκε. Η Σάλκε. Δεν το έχω προσέξει. Άρα για να το λέτε, έτσι θα είναι. Αυτό του ΠΑΟΚ και της Λίβερπουλ νομίζω ότι το έχουμε προσέξει όλοι. Και αυτό που έγινε στο πενθήμερο, αυτό ήταν κάτι το οποίο λες ότι δεν γίνεται, δεν μπορεί να συμβεί. Και έγινε δύο φορές και στις δύο ομάδες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ναι. Και αντεβρέσει μετά κουράγιο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Και θα ξεκινήσουμε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Με αφορμή όλα όσα είπε χθες ο Μπάνε Πρέλεβιτς και το γιατί και για το timing δηλαδή, αλλά και για την ουσία των τοποθετήσεων του Πρέλεβιτς. Ξεκινάμε με την ΚΑΕ και πάμε γρήγορα αμέσως στην ποδοσφαιρική ομάδα με το που επιστρέψουμε. Πολύ λίγος ο χρόνος και πρέπει να τρέξουμε. Τρέχαρε. Στις 2 έχουμε την κλήρωση για τα 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Λίμπερετς. Είναι μάτς 5η απόγευμα στις 6 τελευταίο. Πρόκριση παίζουμε. Και πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Αφήνουμε για λίγο την ποδοσφαιρική ομάδα. Ξεκινάμε με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τις δηλώσεις χθες του Προέδρου, του κυρίου Πρέλεβιτς. Θα ζητήσουμε την άποψη και κάποιες ακόμα διευκρινήσεις από έναν άνθρωπο που είναι πολύ κοντά στον Μπάνε Πρέλεβιτς, στη διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στον κύριο Χρήστο Καραμπέρη. Κύριε Καραμπέρη, τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Στάς, καλά, δόξα τω Θεώ. Όλα ήσυχα. Αν εξαιρέσει τον ΠΑΟΚ, τα υπόλοιπα ήσυχα. Μάλιστα, εντάξει. Αυτό είναι το πρόβλημα όμως. Παραδοσιακά. Αφού από εκεί εξαρτάται και η ζωή μας, θα ξέρετε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κύριε Καραμπέρη, λίγο για το timing των δηλώσεων του Πρέλεβιτς, πώς το βιώσατε εσείς, εκνευρίστηκε τις τελευταίες ημέρες, γιατί νιώσατε την ανάγκη να βγει μπροστά και να πει κάποια πράγματα τα οποία λίγο πολύ ήταν γνωστά. Επενθύμησε ορισμένα πράγματα, θα έλεγα εγώ, γιατί θα είδε προφανώς μια αντίδραση στο διαδίκτυο πιο πολύ από ό,τι κατάλαβα ίσως και στις εφημερίδες για την απόδοση της ομάδας, που σίγουρα δεν είναι και αυτή που αρμόζει στο σύλλογο του ΠΑΟΚ, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια ρεαλιστική. Ναι. Ήθελε να ενημερώσει πάλι τον κόσμο ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως ξεκινήσαν το 2011 και για να τελειώσει αυτή η κατάσταση πρέπει να κάνουμε κι άλλο υπομονή. Όχι ο φίλος του κόσμου, όλοι μας και οι διοικούντες. Ναι. Εντάξει, έχουμε ζήσει την ΚΑΕΠΑΟΚ σε πολύ χειρότερες στιγμές. Να κινδυνεύει να πέσει η κατηγορία. Ωραία. Και αυτό είναι παράξενο σε εμάς, το ότι υπάρχει αυτή η αντίδραση του Πρέλεβιτς. Μετά... Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κόλκα. Μην ξεχνάτε ότι ο Βάνε είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Όταν ανέλαβε την ομάδα, μπήκαμε όλοι στη διοίκηση, αυτός είχε πάρει πάνω του όλα τα χρέη. Ναι. Τα χρέη ήταν κάποια εκατομμύρια ευρώ. Και προσπαθούσε όλοι μας φυσικά να λύσουμε αυτό το θέμα. Γιατί υπήρχε και άλλος δρόμος φυσικά. Να πέσει η ομάδα. Να πάμε να ζητήσουμε αφημί. Να το γυρίσουμε από ΠΑΟΚ να λεγόμαστε στεγοντικέφαλος. Δηλαδή, αρμόζουν αυτά στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Όχι βέβαια, εννοείται αυτό. Τι θα κάνουμε δηλαδή, ότι κάνανε οι ομάδες και είναι και πολλές στην Ελλάδα. Και δεν σώθηκαν κιόλας, μάλλον τζάμπα το κάνανε. Κύριε Κόλτα, είχαμε χρέη. Είχαμε ναι. Παίζει ρόλο ποιος τα κάνει, δηλαδή βγαίνει ουσία, αν πούμε ότι τα έκανε ο Καραμπέρης ή ο Λεωνόματα. Καλά, αν ψάξουμε την ουσία στον ΠΑΟΚ θα μπερδευτούμε μάλλον. Και πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και ρεαλιστικά μπράβο στο Πρέλεβιτς. Εγώ να σας πω κάτι, πολλές φορές διαφωνούσα μαζί του και διαφωνώ. Αλλά όταν είμαι πιο ήρεμος βλέπω ότι είχε απόλυτο δίκιο. Ξέρω, κάποιος πειράζει αυτό. Εδώ ακούστηκαν χιλιάδες πράγματα. Ότι δίθεν το βγάλανε, λέει, μπροστά χθες τον Πρέλεβιτς επειδή ήταν ο ηγέτης της ομάδας του ΠΑΟΚ για να καλυφθούν οι υπόλοιποι. Μα είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα. Αυτά είναι κακίες. Αυτή είναι η μιζέρια της πόλης. Κακίες. Ξέρετε, για να μείνουμε λίγο στην ουσία. Ο ΠΑΟΚ είχε χρέη και πριν από 2 χρόνια και πριν από 3 χρόνια.
Τώρα έχει ίσως και λιγότερα χρέη, έτσι, γιατί προφανώς πληρώνονται πράγματα. Η ουσία μάλλον της κριτικής που ασκείται έχει να κάνει με τις επιλογές. Δηλαδή, αποθεώνονταν η ΚΑΕΠΑΟΚ όλοι σας για τις επιλογές παικτών και την ομάδα που παρουσιάσετε με χρέη πριν από 2-3 χρόνια. Και βέβαια σας ασκείται κριτική, γιατί οι επιλογές στην ομάδα δεν είναι τόσο καλές και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κερδίσει εύκολα κανέναν. Αυτή δεν είναι η ουσία. Βεβαίως αυτή είναι η ουσία. Έχετε δίκιο, αλλά υπάρχει και εδώ απάντηση. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να γίνονται όλοι αυτοί οι παράγοντες που τρέξανε για τις μεταγραφές και τρέχαν τόσα χρόνια ο Σταυρόπουλος, ναι, ο Μπάνε, ξέρω εγώ, ο coach, mm-hmm, του Νατζίδης, και να είναι μάγοι με αυτά τα λεφτά που έχουν. Να είναι μάγοι. Όταν έχεις ένα συγκεκριμένο ποσό και δεν ξεφεύγει από την κατάσταση του μετέπου, δηλαδή αυτό το μπάτσο που έχει ο ΠΑΟΚ, παίζει Ευρώπη και ελληνικό πρωτάθλημα που έχουν άλλες ομάδες που είναι 10-12 στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη δεν υπάρχουν. Και εμείς κάνουμε μεταγραφές. Κάποια χρόνια δεν μπορεί να είσαι και μάγος, την έχει να βρίσκεις τους παίχτες. Βρήκες φέτος κάποιους παίχτες που είναι καλοί και κάποιοι είναι μέτροι. Το θέμα, εγώ τι βλέπω. Πέρσι τέτοιο καιρό νομίζω είχαμε φιλοξενήσει τον Βαγγέλη τον Καλατσόπουλο και είχε πει ότι, αν θυμάμαι καλά, ότι είναι η τελευταία χρονιά που υπάρχουν χρέη και ότι το καλοκαίρι θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Με δεδομένο ότι βοηθάει και ο Ιβάν Σαββίδης όπου μπορεί σε κάποια χρέη, τέλος πάντων, που μπορεί να καλύψει αυτός. Πώς είναι δυνατόν το budget της ομάδας, ενώ υποτίθεται τα χρέη μειώθηκαν δραματικά, ενώ βοηθάει ο Ιβάν Σαββίδης, να μην ανεβαίνει ένα 30-40%, λέω εγώ. Το ερώτημα για μένα, αυτό είναι το βασικό. Δεν έχετε άδικο, γιατί όλοι έτσι πιστεύαμε, mm-hmm, ότι φέτος θα είναι η καλύτερη χρονιά. Φυσικά η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε και λίγο παραπάνω βοήθεια από τον μεγαλομέτρο της ΠΑΕ. Αυτή είναι η αλήθεια, καθαρά και ρεαλιστικά. Όχι ότι δεν μας βοηθάει, έτσι μας έχει βοηθήσει αρκετά ο άνθρωπος. Αλλά αυτό που σας είπε χθες ο Μπάνε κάποια στιγμή στην συνέντευξη που είπε στην αδέλφου σας, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ γλίτωσε την πτώχευση και τώρα προχωράει σε ένα άλλο δρόμο, αυτό είναι και το πιο σωστό. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα χρέη, να μην μπούμε σε νούμερα, αφού δεν σας είπε και ο Πρέλεβιτς, αλλά η αλήθεια είναι ότι βαδίζουμε σε ένα πολύ ωραίο σωστό δρόμο, θέλει λίγο ακόμα υπομονή για όλους μας. Γιατί επέλεξε να μην δώσει ένα-δυο στοιχεία παραπάνω για να καταλάβουν όλοι πού βρίσκεται η προσπάθεια για εξυγέννηση, τουλάχιστον να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα ότι θέλουμε ένα χρόνο ακόμα, θέλουμε λίγους μήνες ακόμα, δεν θα ήταν υπέρ όλων στην ΚΑΕ? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό εδώ δεν μπορείτε να το προσδιορίσετε αν θέλει ένα χρόνο, μισό χρόνο ή δύο χρόνια. Είναι θέμα τσέπης και, ναι, τι εννοώ. Αν έρθει κάποιος που θέλει να επενδύσει, που δεν μπορεί να λέγεται επενδυτής στο μπάσκετ, ή ξέρει πολύ καλά, κανένας δεν μπορεί να κερδίσει το μπάσκετ, mm-hmm, δεν υπάρχει άνθρωπος που κερδίζει το μπάσκετ. Mm-hmm. Αν θέλει κάποιος, ας πούμε, τέλος πάντων, να βοηθήσει το σωματείο και έχει τη δυνατότητα ενός δυνατού οικονομικού παράγοντα, σε ένα λεπτό γίνονται αυτά. Δηλαδή, αν το ποσό είναι τώρα να συζητάμε 1-2-3 εκατομμύρια, τι είναι αυτά χρήματα για αυτούς που έχουν δυνατότητα, ναι, ναι, για, ναι, ναι, ναι. Για μένα είναι μια περιουσία, έτσι. Αλλά για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα, αυτά δεν είναι χρήματα. Αυτό προφανώς θα εννοούσε και ο Μπάνε, ότι ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει σε σωστό δρόμο και έχει φύγει από την πτώχευση. Μάλιστα. Γι' αυτό που είπατε νωρίτερα, οι επιλογές δηλαδή που έγιναν πριν 2-3 χρόνια στην ομάδα, τις θεωρείτε μαγικές και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να επαναληφθούν, και αυτό που τώρα γίνεται είναι το πιο θεμητό, το πιο λογικό? Δηλαδή κάποιες επιλογές κακλές, κάποιες κακές, και ο ΠΑΟΚ να μην μπορεί να κερδίσει εύκολα κανέναν? Αυτό είναι το συμπέρασμα που έχει βγει. Μην ξεχνάτε και πέρυσι και πρόπερσι ο ΠΑΟΚ τα παιχνίδια τα πάλευε εκεί μέσα στο πόντο ήταν. Μην τα ξεχνάμε. Πέρυσι ξεκινήσαμε μία νίκη στο πρωτάθλημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Νίκος Σταυρόπουλος πήγε στην Αμερική, βρήκε κάποιους παίχτες, τους είδε, τους πίστεψε, τους έφερε. Τώρα, αν κάποιοι κολλάνε στο αυτό το θέμα, έτσι πως είναι ο ΠΑΟΚ, έχει καλώς. Καταλαβαίνετε ότι τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο, κύριος. Νομίζω ότι και εσείς ο ίδιος ως φίλαθλος πολλές φορές τρελαίνεστε όταν ο ΠΑΟΚ χάνε την Κίνη και την Λευκάδα. Εκεί κρίνονται πολλά. Γενικά με τα νησιά. Γι' αυτό σας είπα, όταν δεν είμαι ήρεμος, μαλώνω, ναι, με τον Πάνε. Όταν μετά τα βλέπω καθαρά τα πράγματα, καταλαβαίνω ότι πόσο δίκιο έχει. Δηλαδή, κύριε Καραμπέρη, η απόκτηση ενός Μάρσαλ, ενός Λάγκφορντ, να πω με ονόματα, ήταν θαύμα.
ενός Κάρτερ Κούπερ ήταν θαύμα. Λέτε να μην τους κάναμε ξανά πρόταση αυτούς να τους πάρουμε. Εγώ θα σταθώ σε έναν παίχτη ναι. και θα δείτε περίπου τις διαφορές. Γιατί ο Πάοκ να παίρνει τόσο μεγάλο ρίσκο με παίχτες από την Αμερική που δεν έχουν τέτοια εμπειρία ξανά στην Ευρώπη, όπως ο Τέιλορ, που είναι ένα θέμα. Μιλάτε τώρα για τους παίχτες που πήραμε από την Αμερική, έπρεπε να δούμε από την Ευρώπη, αυτό εννοείται. Όχι, γιατί να παίρνει τόσο μεγάλο ρίσκο. Γιατί είναι ένα ρίσκο να φέρνεις για πρώτη φορά ένα παίχτη από την Αμερική. Και μάλιστα... Ρίσκο παίρνει ο Πάοκ, αυτοί που δουλεύουν και λειτουργούν στο αγωνιστικό. Και προφανώς ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής ξέρουν κάτι παραπάνω. Ίσως για αυτόν τον λόγο. Ίσως γιατί βρίσκουν παίχτες που δεν έχουν βγει από την Αμερική και κατεβαίνουν στην Ευρώπη πρώτη φορά και τα συμβόλαια τους είναι πολύ μικρά. Γιατί θέλουν να αναδειχθούν. Ίσως αυτό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Απλώς ήθελα λίγο να ολοκληρώσω αυτό που μου είπατε. Για τον Keith Clapton θα μιλήσω και είναι τελείως παράδειγμα. Ότι ο Keith πέρυσι έκανε αυτό που έκανε. Έκανε μια χρονιά. Καλή θα έλεγα εγώ, έχει τα μειονεκτήματά του, έχει τα πλεονεκτήματά του. Όταν λοιπόν το πρώτο παίχτη που θέλαμε να κρατήσουμε την ομάδα πέρυσι, μας ζήτησε ένα διπλάσιο σχεδόν 2-3 φορές πάνω από το ποσό που έπαιρνε πέρυσι. Και δεν μπορούσαμε να το κλείσουμε. Αφήσαμε. Και σιγά σιγά αυτό το παιδί πλησίαζε στα δικά μας τα δεδομένα. Γιατί είδε ότι πέρα ότι είναι μια ομάδα που μπορεί και να αναδειχθεί, αλλά και υπάρχει ένα κλίμα οικογενειακό, θα παίζει και Ευρώπη. Και φτάσε σε αυτό το ποσό που μπορούσαμε να δώσουμε εμείς. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πέρα από αυτά τα λεφτά που είναι τα στάνταρ μας να προχωρήσουμε παραπάνω. Εμείς το σωματείο δεν θα το ξαναβάλουμε σε κίνδυνο. Ναι. Και να σας πω και το πιο σοβαρό, έτσι. Σίγουρα για το Γόητρο μετράνε οι νίκες. Για τον Πάγου μετράνε οι νίκες. Γιατί ένα σωματείο που έχει κάνει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους δεν μπορεί να λες ότι θα χάνεις και από την Κίμη, όπως λέτε που η Κίμη είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά τέλος πάντων ναι. από την Κίμη εγώ σαν όνομα το παίρνω. Θα σας πω όμως το εξής. Κόλλησα τώρα. Κύριε Βατζόγλου, κόλλησα γιατί θέλω να πω τα πράγματα όλα και όλα μαζί τη βιάστηκα. Λοιπόν, να πάω. Και... Ναι. Τέλος πάντων, το λέω. Ακόμα και τρίτος να βγεις. Είναι τρίτος. Ναι, πέστε μου, πού φτάνεις. Αυτό εννοείται. Εγώ το λέω κάθε μέρα. Ναι, ότι το πρόβλημα του μπάσκετ αυτό είναι κυρίως. Εννοείται. Δηλαδή, να υπάρχει κάποιος να βάζει χρήματα, έτσι, να χάνει τα χρήματα στην ουσία γιατί δεν μπορεί να τα πάρει πίσω. Και να η θέση που μπορεί να φτάσει πιο ψηλά είναι η τρίτη. Να μην μπορεί ακόμα και αν βγει δεύτερος ή πρώτος να παίξει Ευρωλίγκα γιατί είναι κλειστά συμβόλαια. Και για ποιο λόγο. Για να κάνεις το χατήρι κάποιον μάνατζερ, κάποιον διαιτητών, κάποιον παραγόντων, κάποιον από την ΕΟΚ, κάποιον που έχουν συμφέροντα, για αυτό το λόγο. Μα σκοπός είναι η ομάδα σου να μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Να πρωταγωνιστήσει, να μπορεί να πάρει το κύπελλο, να πάει σε ένα τελικό στην Ευρώπη. Όλα αυτά φέρουν χρήματα. Αλλά εγώ σου λέω υπάρχει αυτός. Μέχρι πού να φτάσει στο πρωτάθλημα. Μπορεί πάνω από την τρίτη θέση. Ναι, έτσι, εντάξει. Τώρα, στο τέλος τι θα γίνει, έτσι. Ναι, ναι. Αν αφήσουμε το αγωνιστικό, γιατί βέβαια για μένα από εκεί ξεκινούν όλα και από τις επιλογές, αλλά θα αφήσουμε στην άκρη. Το συμπέρασμα είναι πάντα το ίδιο. Ότι αν δεν έρθει ένας μεγάλος επιχειρηματίας, η ομάδα θα δυσκολεύεται πάρα πολύ. Είπα πριν λέει χθες ότι άνοιξαν αρκετές αυξήσεις κεφαλαίου και δεν μπήκαν χρήματα. Είμαι βέβαιος ότι η απάντηση και η κριτική που θα σας ασκηθεί είναι εσείς έχετε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσατε για να προσελκύσετε επενδυτές, επιχειρηματίες, για να διαφημίσετε την αύξηση κεφαλαίου. Έχετε κάνει ό,τι περισσότερο μπορούσατε. Τι εννοείται για να μας πλησιάσει κάποιος που θέλει να πάρει την ομάδα. Και για αυτό, συγκεκριμένα για επιχειρηματία ή και για τις αυξήσεις κεφαλαίου να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενοι. Καταρχήν δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτό το πράγμα, αλλά επειδή είμαστε ΠΑΟΚ. Βλέπουμε και αυτό το θέμα. Δεν είναι η διοίκηση πρωτοδικείου, δεν είναι αυτή η δουλειά της, αλλά τέλος πάντων επειδή είναι και δεν προετοιμάζει το έδαφος η διοίκηση πρωτοδικείου για αυτές τις καταστάσεις. Δεν είναι υποχρεωσή της. Μειώνει το χρέος που θα έρθει και από εκεί που ήταν που το αφήσαν όλοι τα 6-7 εκατομμύρια να το πάρει εκεί που μπορεί τώρα και να το πληρώσει και να το προχωρήσει. Αυτό κάνει η διοίκηση πρωτοδικείου. Αλλά εγώ να σας πω κάτι, επειδή είμαστε άρρωστοι με την ομάδα, ναι. Το κάναμε και αυτό. Το κάναμε. Ήρθε κανένας να πει ενδιαφέρον για την ομάδα. Εσείς εδώ πήγατε, μόνο, πήγατε εσείς. Πού να πάμε, να χτυπήσουμε την ναι. πόρτα, να πούμε πάρει την ομάδα. Να προβάλλετε τις κινήσεις, να προβάλλετε το ότι ο ΠΑΟΚ πλέον είναι πολύ πιο υγιής. Κύριε Τουβατζόγλου,
μιλάμε για ένα σωματείο που έχει μια καθημερινότητα, τη ζει καθημερινά ο κόσμος όλος. Όταν ξυπνάει το πρωί διαβάζει ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Είτε είναι αυτό ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε βόλεϊ, είτε ΠΑΟΚ διαβάζει. Ναι. Μαθαίνει τα νέα. Και αυτοί λοιπόν που αγαπάνε και υποτίθεται αγαπάνε και διαφέρουν για την ομάδα και έχουν και πολλά λεφτά και συνέχεια το βγάζουν έτσι και το ακούμε και το διαβάζουμε γιατί δεν δώσε την ομάδα εκεί. Ήρθε κανένας να πει εγώ θέλω την ομάδα. Εσείς τι πιστεύετε ότι εγώ που είμαι εκεί μέσα και δεν τα ήξερα δεν θα το βγάζα παρά έξω. Ότι ήρθε η ομάδα και δεν τη δώσαμε γιατί θέλουμε να μείνουμε εμείς για πάντα. Έχετε την εντύπωση αυτή, είναι και του Βατσόπουλου. Εμείς μπορεί να μην την έχουμε, αλλά άλλοι μπορεί να την έχουν, γι' αυτό κάνουμε αυτό το διάλογο. Εντάξει, ναι, συμφωνώ και εγώ γι' αυτό απαντάω. Δεν έχω είμαι σίγουρος ότι αυτή η κριτική θα σας ασκηθεί και πάλι. Ότι καλή η προσπάθεια, αλλά δεν κάνετε ό,τι πιο πολύ μπορείτε για να βρεθεί ο. Κοιτάξτε να δείτε, τα ελληνικά τα ξέρω καλά. Δεν ξέρω αν τα μπορώ να τα χειρίζουμε καλά ή τα λέω καλά. Αλλά τα θέματα του ΠΑΟΚ, ό,τι έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ, τα ξέρω καλύτερα από όλους. Που να φύγει πονηρή όλοι που γράφουν. Μην το λέτε πονηρή, μην το λέτε πονηρή. Πονηρή, ξέρω εγώ, ξέρω τι σας λέω. Για να σας λέω, είναι πονηρή. Μα είναι και οπαδοί του ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο κάποιοι άλλοι επώνυμοι. Όταν είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ λοιπόν και αγαπάς την ομάδα πραγματικά, έρχεσαι εκεί στα γραφεία, μπαίνεις μέσα, τακ τακ τακ, ούτε χτυπάς καλό, δεν θέλω να χτυπήσεις καλό, δεν με ενδιαφέρει. Μπαίνεις μέσα, εγώ θέλω την ομάδα και μιλάς εκεί με τους υπευθύνους. Έτσι κάνει ο ΠΑΟΚ που ενδιαφέρεται. Όχι κατεβάζει τα μούτρα του για κάποιους λόγους που δεν υπάρχουν, δηλαδή χαζομάρες. Ναι. Δηλαδή, αν είχαμε εμείς τα χρήματα, δηλαδή τι θα κάναμε, θα το πέσαμε. Όχι, δεν νομίζω ότι σας κατηγορεί κανείς ότι δεν βάζετε χρήματα. Αυτό δεν είναι θέμα, εντάξει, προφανώς. Μια άλλη ερώτηση που ίσως νομίζω ότι σας την έχω ξανακάνει, αλλά είναι πάλι μια ευκαιρία. Νιώθετε ότι ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έχει εγκλωβιστεί στο ενδιαφέρον, στη βοήθεια του Σαββίδη, η οποία όμως δεν ολοκληρώνεται με αυτό που όλοι θέλετε. Και άρα αυτό εμποδίζει και άλλους ενδιαφερόμενους. 100% έχετε δίκιο. Έχουμε εγκλωβιστεί και αυτό ίσως να φταίμε και εμείς σαν διοίκηση ότι κάποια στιγμή μπορεί ο κ. Σαββίδης να αλλάξει τον κόσμο. Έχουμε εγκλωβιστεί όντως. Όχι μόνο στην επιθυμία του, αλλά και στο γεγονός ότι έχει βάλει και πολλά χρήματα. Υπάρχει και ένα γεγονός. Κοιτάξτε να δείτε, η επιθυμία του μπορεί να υπάρχει. Δεν ξέρω πότε θα λάβει, θα πει και θα την αποφασίσει. Είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά ότι έχει βάλει χρήματα, ναι, όντως έχει βάλει χρήματα. Έτσι. Ένα ποσό. Πάνω από ένα εκατομμύριο. Ναι, δεν θέλω να λέω νούμερα. Ο ίδιος δεν θέλει. Ναι, ο ίδιος ο κ. Σαββίδης και όταν δεν θέλει να αναφέρω τα ονόματα. Ειδικά το όνομα. Αυτό όμως αποτρέπει τον οποιοδήποτε άλλον, αν υπήρχε, αυτό το γεγονός να μπει και να διαφερθεί. Να πει τώρα, δηλαδή, πού πάω εγώ να μπλέξω στην εταιρεία που μάλλον θα είναι του Σαββίδη. Αφού δεν μπορείς να πλέξεις, μην ασχολείσαι και βγάζεις στο διαδίκτυο διάφορα ψέματα. Αφού δεν μπορείς, ναι, κάτσε και στα βγάσου, άσε μας εκεί που παίζουμε με 1000 άτομα και 500 άτομα και όταν αποφασίζει κάποιος να πάρει την ομάδα, ας έρθει. Για αυτό το θέμα υπάρχει λύση. Για αυτό το θέμα υπάρχει λύση. Για αυτό που περιγράφουμε ακριβώς. Το ποιος θα πάρει την ομάδα. Ναι, για το πώς θα πιστεί ο κύριος Σαββίδης να ξεκαθαρίσει. Είτε ναι, είτε δεν θέλω και τα λεφτά να βρεθεί μια λύση για τα χρήματα. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια πολύ καλή σχέση μεταξύ διοίκησης και του επιτελείου του κύριου Σαββίδη και του ίδιου κύριου Σαββίδη. Νομίζω ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις, αλλά δεν μπορώ να σας πω πότε ναι ή όχι κτλ. Έτσι, το αίσθηκτό μου είναι αυτό και πάλι. Χωρίς να ξέρω κάτι. Με το Σαββίδη προφανώς να λέει αυτό που είπατε και εσείς νωρίτερα. Ότι και να βάλω 1, 2, 3 εκατομμύρια, τι θα κερδίσω. Και να μην υπάρχει απάντηση και σε αυτό, έτσι. Υπάρχει σε αυτό απάντηση, ναι, αλλά εγώ το έκανα επειδή ξέρω ότι ο μεγαλομέτωχος δεν εμβολεύεται με 2 και 3 εκατομμύρια να βάλει. Θέλει να κάνει ομάδα που να χτύπησε πρωτάθλημα. Ναι, 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 ναι. Δεν έχει μάθει δεύτερος. Άλλο αν δεν τον πήγαν ως τώρα τα αγωνιστικά στο ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή θα γίνει και εκεί το καλό. Αλλά τέλος πάντων ξέρω ότι ο χαρακτήρας δεν είναι για δεύτερος. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ακόμα και τα 2 και 3 ανέπαιρναν, η αλήθεια ήταν κάποια στιγμή, για να φέρω μια κόντρα σε αυτά που έλεγα πριν, ότι και με τα 2-3 εκατομμύρια μπορείς ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει να πάει, να προχωρήσει στο Champions League, το ευρωπαϊκό. Μπα, βλέπω με τα 2-3 εκατομμύρια έχετε συνηθίσει τόσο στα 300 και τα 400 χιλιάρικα, που αν παρθούν 2-3 εκατομμύρια δεν ξέρετε τι θα κάνετε. Κάτσε να δείτε.
πω, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε καλά τι θα κάνουμε και ίσως και να μην χρειαστούν και τόσα, γιατί εκεί δεν έχει τα 100 χιλιάρικα, τα 500, 100 θα πληρώσεις. Μάλιστα. Μια και λέγαμε για το ρόστερ και τα λοιπά, μπορεί να γίνουν κινήσεις προς τη βελτίωση. Ακούστηκε και χθες επίσημα το όνομα του Μαυροκεφαλίδη. Θέλει ο ΠΑΟΚ. Ναι, έγιναν συζητήσεις με τον Λουκά. Βασικά το πρώτο άτομο σε διάθεση ήταν ο Λουκάς, γιατί είναι Έλληνας. Ναι. Είναι σε μια θέση που φωνάμε εκεί, θέλει βοήθεια και ο Γκλινιαδάκης και ο Κλάντον. Και μας ενδιαφέρει η περίπτωση του Λουκά, είναι δικό μας παιδί, είναι καλό παιδί, είναι χαρακτήρας που ακολούθησε την ομάδα. Mm-hmm. Προχωράει ο πρόεδρος αυτό το θέμα. Δεν έχει ούτε αρνητικά υπάρχει ούτε θετικό. Τόσο για τις υπόλοιπες που λέτε, ναι, κοιτάμε και για παίκτες άλλους. Μάλιστα. Άμα βρούμε δηλαδή κάποιους παίκτες, ίσως χρειαστεί να γίνει και αλλαγής. Να το πάω λίγο πιο συναισθηματικά. Εσάς όταν βλέπετε φίλους σας, ΠΑΟΞΙΔΕΣ από την Κερκίδα κτλ. Να σας παραπονιούνται, να μην αντέχουν την ήττα από την Κίμη, από τη Λευκάδα, να σας κάνουν κριτική. Τι τους λέτε, γιατί εκεί δεν μπορείτε να απαντήσετε και σαν παράγοντες 100%. Παίρνετε και το μέρος τους. Εσείς τι λέτε να απαντώ. Δεν ξέρω. Γιατί πολλές φορές καταλαβαίνω ότι θα είστε ανάμεσα, θα είστε σε δύσκολη θέση. Ο Πρέλεβιτς κατάφερε να είναι στο άλλο άκρο, να τα βλέπει όλα τεχνοκρατικά και εντάξει, και μπράβο το, ας το πούμε, ξέρω εγώ. Και στον Παζόγλου, τι να πω σε ένα φίλαθλο του Πασκετικό και όλα που έχει δει αυτόν τον ΠΑΟ ναι. τα προηγούμενα χρόνια, αυτές τις ομάδες, τη Ρόζα, τη Μόζα και την Βέσπιλτ και την άλλη, πώς τη λένε, την Όλτεμπουργκ, ναι. τις κερδίζει για πλάκα 40 πόντους και τρέχει. Για πλάκα τις βάζαμε 40 πόντους και τώρα χάνουμε την παράσταση, κερδίζουμε στον πόντο. Τι να πω σε ένα τέτοιο φίλαθλο, δηλαδή να του κλείσω τα μάτια, που λέει την αλήθεια. Αλλά είπαμε, είναι ο ΠΑΟ. Κάνουμε υπομονή, είναι ο ΠΑΟΚ, τον έφτιαξαν κάποιοι μεγάλοι παράγοντες που δώσανε και τα χρήματάκια τους, που χάσαν το σπίτι τους για αυτόν τον ΠΑΟΚ. Σεβόμαστε λοιπόν το όνομα του ΠΑΟΚ, σεβόμαστε το όνομα των αυτών των παράγοντων που βοήθησαν να γίνει μεγάλη ομάδα και μην ξεχνάμε ότι το τμήμα του μπάσκετ έχει τους περισσότερους τίτλους στο σωματείο, έτσι στο σύλλογο. Mm-hmm. Το ξεχνάμε αυτό. Μάλιστα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Για να κλείσουμε, γιατί ξεφύγαμε λίγο. Προλαβαίνετε να απασχοληθείτε και να στεναχωρηθείτε με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ ή δεν προλαβαίνετε? Ή να δώσετε μια εξήγηση εκεί τι συμβαίνει. Αφού πηγαίνουμε σε όλα τα μας ποδοσφαιρικά. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, εξήγηση μπορώ να πω, γιατί εκεί μέσα υπάρχουν στο ποδόσφαιρο άλλοι άνθρωποι που είναι ειδικοί και ξέρουν. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής. 100 ήττες, 50 ήττες, 30 ήττες, κάθε εβδομάδα ήττα κάνει. Αλλά δεν μπορείτε να ξεφτιλίζετε το σωματείο έτσι τόσο άσχημα και να βγαίνουν τέτοια πράγματα. Πού απευθύνεστε? Δεν λέω ποιος θέλει, προσέξτε να δείτε, δεν παίρνω κανένας στο μέρος. Εγώ αν ήμουν, ας πούμε, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, θα είχα διαφορετική αντιμετώπιση σε αυτούς όλους που δημιουργήσαν το πρόβλημα. Το πρόβλημα, το αγωνιστικό ή τα άλλα λέτε? Το αγωνιστικό και το ποδόσφαιρο είναι. Χάσαμε 4-3, μπήκε η μπάλα στα δίχτυα στο 93. Ήταν στημένο δηλαδή. Μπήκε στο 3-3, ήταν στημένο. Προσέξτε, δεν προσπαθώ να παρασυστώ κανένα. Εγώ ειλικρινά, αν ήμουν κάποιος μέσα παράγοντας που μπορούσε να πάρει αποφάσεις στο ποδόσφαιρο, θα τους έδιωχνα όλους αυτούς που κάναν το πρόβλημα. Θα τους έδιωχνα όλους. Προπονητής και παίκτες ή παίκτες, όλους θα τους έδιωχνα. Όλους θα βγω 15ος. Όχι επειδή χάσανε. Επειδή δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα σε χλεβάζανε οι εφημερίδες των Αθηνών. Τόσες εβδομάδες σε χλεβάζουν. Ποιοι αυτοί είναι τα μεγάλα λαμό για την Αθήνα και σε χλεβάζουν εσένα. Που ό,τι έχεις πετύχει, το έχεις πετύχει με την αξία σου τόσα χρόνια. Έχεις στάσει το όνομα ψηλά του ΠΑΟΚ, γιατί υπήρχαν παραγοντάρες, υπήρχαν φίλαθλοι, υπήρχαν συνδεσμίτες που δίναν την ψυχή τους, συνδεσμίτες. Υπήρχαν ένα-δυο δημοσιογράφοι που τώρα είναι μεγάλη ηλικία, που γράφανε ΠΑΟΚ πάνω στην εφημερίδα σου και το διάβαζες και έκλαιγες. Με τόσο δηλαδή θέλω να πω μεγάλη αγάπη. Δηλαδή και τώρα έφτιαξε αυτό το σωματείο, το εκεί που είναι το μεγάλο ο ΠΑΟΚ, χωρίς να πάρει ούτε ένα τίτλο, έχει φτάσει να έχει 1-2 εκατομμύρια φιλάθλους, να είναι η πρώτη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα και το ξεφτελίζετε εσείς που παίρνετε, ο ένας παίρνει, ξέρω εγώ πώς θα παίρνει σαν προπονητής, ο άλλος πώς θα παίρνει σαν παίχτης, ο άλλος πώς θα παίρνει σαν παράγοντας και όλοι κάθονται εκεί μέσα και δεν μιλάει κανένας και βολεύονται στο μισθό τους. Επειδή τα λεφτά έχουν κάνει τέλη του μηνός, είτε είναι αυτά γραφεία, είτε είναι αγωνιστικό, είτε είναι διοίκηση.
τι είναι αυτά τα πράγματα. Για καθίστε καλά. Για σοβαρευτείτε εκεί μέσα. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε. Δεν έχουμε προσθέσουμε απολύτως τίποτα. Ξέσπασμα και φιλάθλο αυτό το τελευταίο. Κατανοητό. Δεν ξέσπασμα. Είναι η αλήθεια, μας πονάει. Το ξέρει πολύ καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία. Να είστε καλά. Τα καλή υπομονή να έχουμε όλοι. Και σήμερα 9 η ώρα έχουμε το. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ευρωπαϊκό παιχνίδι, πολύ σημαντικό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Yes. Με αφορμή αυτόν τον αγώνα και μετά τη συζήτηση με τον Χρήστο Καραμπέρη για όλα αυτά τα οποία είπαμε. Οι πρώτοι οι οποίοι θα τελεφωνήσουν τώρα στο 2310-287-888 κερδίζουν εισιτήριο για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Ρώσα Ράντομ. Σήμερα το βράδυ στις 9 είναι αυτό το παιχνίδι. Είναι σε οριακή θέση ο ΠΑΟΚ για την πρόκριση απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα που τον κέρδισε στο πρώτο μάτς. Μόνο με ένα τηλεφώνημα, απλώς να έχετε τον αριθμό ταυτότητας και το ΑΜΚΑ γρήγορα για να μην διαρκεί πολύ συνομιλία και να πάρουν και άλλο τηλέφωνο. 2310-287-888 για τον αγώνα μπάσκετ. Τώρα που μίλησε στον Τέιλορ, 15 πόντους, 10 rebound θα έχει σήμερα. Αξίσου. Στα πρώτα λεπτά. Γιατί ναι, μετά δεν είναι. Το παιδί δύο δεκάλεπτα δουλεύει. Τι είναι. Μπειρατής μαζί μας, μπορείτε να δείτε και τον μπάσκετ σήμερα και ό,τι άλλο υπάρχει. Από τις 7 οθόνες, 2 γιγαντοοθόνες, να πιείτε μπύρα, να διαλέξετε από 130 ετικέτες, από 11 κάνουλες, να ακούσετε σούπερ μουσική ροκ και τα παρακλάδια του. Διογένους 17 στην Τούμπα. Η τεχνική εταιρεία Αναδομό ήταν μαζί μας την πρώτη ώρα για ανακαινήσεις για όλο το σπίτι, για μπάνιο, για το παιδικό δωμάτιο. 2311-241-508 για να ενημερωθείτε. Και Regina, τα κορυφαία είδη υγιεινής, υδραυλικά είδη, τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα Regina και στο site Regina Banyo για να δείτε το κατάλογο με τα προϊόντα. Γρήγορα επιστρέφουμε με το ποδόσφαιρο. Τρέχουμε να προλάβουμε. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Δεύτερη ώρα μαζί με Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 299, με ασυναγώνησες τιμές στο σέρβις. Από εκεί πέρα βέβαια και για ανταλλακτικά, για καταλύτες, για εξατμίσεις, για αναγέννηση καταλυτών, για φίλτρα πετρελαίου, όλα αυτά, Μοναστηρίου 299 και τηλεφωνικά για να κλείσει ραντεβού 46 11 63. Με Ρέμβη πάμε κανονικά. Μερέμβη λοιπόν σήμερα που είναι Τρίτη και είναι Carlsberg Day, δηλαδή πίνετε δύο και πληρώνετε τη μία και ακούτε και πάρα πολύ ωραίες ξένες μουσικές από το μεσημέρι για καφέ, το βράδυ ποτό και φαγητό, τα πάντα όλα στη Ρέμβη στο 2310-433-100 το τηλέφωνο της Ρέμβης, στο τέρμα της Πλαστήρα εκεί στην περιοχή της Κρίνης. Και για Citroën, για Νύρης, μόνο για το C3, το νέο C3 της Citroën, φρέσκο. Μόνο Citroën Γιαννίρης για test drive αυτό Σαββατοκύριακο, 10 και 11 Δεκεμβρίου. Open weekend, πηγαίνετε εκεί, δοκιμάστε το. 45 χρόνια εγγύηση Citroën Γιαννίρης για εσάς εκεί να δοκιμάσετε το νέο Citroën C3. Μοναστηρίου 196 για το Citroën το νέο το C3. Πάμε γρήγορα, πάμε Τσεχία. Τσεχία πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τη Liberec. Είναι το μεγάλο παιχνίδι το ποδοσφαιρικό τώρα την Πέμπτη. Αρχικά μαζί μας βεβαίως για να μας βοηθήσει στη μετάφραση ο Γρηγόρης ο Ατρίδης. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Όλα καλά. Μια χαρά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο από τηλεοπτικό σταθμό της Τσεχίας, Nova Sports μάλιστα λέγεται, τον κύριο Μίχαλ Τζίνοχ, που έκανε και την περιγραφή στο πρώτο παιχνίδι και νομίζω μπορεί να μας βοηθήσει με αρκετά ενδιαφέροντα χρήσιμα στοιχεία για την Slovan Liberec και πώς έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Γρηγόρη, να τον καλησπέρισουμε πρώτα απ' όλα. Good morning, Mr. Zinoch. How are you? Hello, I'm fine. I'm thank for invitation. Ωραία. Πάμε γρήγορα συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, Γρηγόρη, σε ποια κατάσταση βρίσκει την Slovan Liberec αυτός ο μεγάλος αγώνας, γιατί και για εκείνους πλέον έχει αξία, έχει σημασία. Mr. Zinoch, would like to thank you also for that conversation. The first question is, can you inform us about the condition of Slovan before the game in Tuba against PAOK?
Yeah, of course. The situation isn't good because Liberec from the last meeting with your side won just two league games. They are just 2 points from a relegation in the Czech league, so they must succeed in Europe to calm the fans. And of course, the position of their coach isn't very good. But as you can see, they are alive in the Europe, and it's the important thing for them. Because if they win in Thessaloniki, they will have good autumn, because there will be winter break in Czech league. So this is the last game for Liberec in this part of season. Μάλιστα. Okay. Μάλλον μου φαίνεται όλοι ψάχνουν λύση μέσω Ευρώπης. Αυτό που μας είπε είναι ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Σλόβαν. Από την τελευταία φορά που συνάντησε τον ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να πάρει μόλις δύο νίκες, και αυτό εξηγεί και την πολύ χαμηλή παρουσία της στη βαθμολογία του τσεχικού πρωταθλήματος. Σίγουρα η κατάσταση είναι πολύ πιεστική. Η ομάδα προσπαθεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα από την Ευρώπη. Θέλει να πετύχει την νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, κάτι που θα αυξήσει σημαντικά και τις πιθανότητες που έχει για πρόκριση. Φαντάζομαι ότι επειδή είναι περίεργη η κατάσταση στον όμιλο, δεν μπορεί κανένας να είναι σίγουρος, αλλά αυτός είναι ο στόχος. Και θέλει να το πετύχει αυτό, γιατί αν καταφέρει να πάρει την νίκη, η οποία ενδεχομένως να ισοδυναμεί και με την πρόκριση την Πέμπτη, τότε θα είναι πολύ πιο θετικά τα πράγματα. Ακολουθεί έτσι και αλλιώς μια διακοπή για το τσεχικό πρωτάθλημα, και έτσι μπορεί σε συνδυασμό με την πρόκριση στην Ευρώπη να επέλθει και μια ηρεμία, ή τουλάχιστον να βρεθεί μια φόρμουλα για να έρθουν καλύτερες ημέρες για την Σλόβαν. Κατά την άποψή του, γιατί έχει τόσα αγωνιστικά προβλήματα η Liberec και δεν μπορεί να κερδίσει και είναι χαμηλά στη βαθμολογία, ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι ποδοσφαιρικά? Mr. Zeno, can you explain us why Slovan is so low in the marking of Czech League, as the team has some specific problems? It's a very hard question, because Liberec in Czech League are playing very similar football that they are playing in the Europe. I think it's just the mental thing, because they simply can't score goals. If you look at the table in the Europa League, in five matches they were able to score seven goals, but in the Czech League in 16 games they have just 11 goals, and that's the main problem, because their attackers simply can't score goals, and that's the main problem of Liberec in the Czech League. Κοίτα που ακούμε τόσο γνωστά πράγματα. Νομίζω ότι πάω και να δει ο ΠΑΟΚ να παίξει την Πέμπτη. Αυτό που μας είπε είναι ότι είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, και προφανώς και δύσκολο και ο ίδιος να την εξηγήσει και να την απαντήσει. Πάντως η δική του εκτίμηση είναι ότι, παρότι η ομάδα, η Σλόβαν, παίζει με παρόμοιο τρόπο και στο Europa League αλλά και στο πρωτάθλημα της Τσεχίας, μια μεγάλη διαφορά είναι αυτή της νοοτροπίας. Εγώ θα προσθέσω και την αποτελεσματικότητα, την οποία εννοεί με την απάντησή του. Ενώ έχει σκοράρει 7 γκολ σε 5 αγώνες στο Europa League, την ίδια στιγμή έχει μόλις 11 γκολ σε 16 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Τσεχίας, και προφανώς αυτή η έλλειψη αποτελεσματικότητας είναι μια πολύ καλή εξήγηση, ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για το ότι η Σλόβαν βρίσκεται χαμηλά στην βαθμολογία. Εν ώψη Πέμπτης η ομάδα έχει προβλήματα, είναι κάποιοι αμφίβολοι, κάποιοι δεν παίζουν σίγουρα? Mr. Zinoch, do you know if the coach of the team, Krzysztofski, has all his players available for the game against PAOK on Thursday? Or is there any late problem for him? The main problem is that he is without David Hovorka, the main defender, because he injured his knee in the match with Fiorentina, so this is the biggest problem for him. But I think he will play the similar defense as in last match, so there will be on 90% Karafiat, Soufal, Bartošák and Pokorny. He is also without Martin Latka, and sadly for your fans, it's 90% they won't see Milan Baroš playing, because he's our biggest legend, one of the biggest legends of Czech football, but he's injured as well, and it's possible that he will not play. Okay. Μας είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Θερψόσκι είναι ότι, όπως και στον τελευταίο αγώνα στο πρωτάθλημα, δεν θα έχει τον Χοβόρκα.
Είναι ένας κεντρικός αμυντικός ο οποίος έχει χτυπήσει στο παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα και έκτοτε δεν είναι διαθέσιμος για τον προπονητή του, αλλά έχει την εντύπωση ότι το κενό του θα αντικατασταθεί όπως και στο τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος. Κατά τα άλλα υπάρχει ένα πρόβλημα σημαντικό στην επίθεση, γιατί εκεί ο πιο φημισμένος επιθετικός που έχει η Σλόβαν, ο Μπάρος, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Δεν είναι κάποια είδηση η οποία προκύπτει μόνο εν όψη ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό, και πιθανότητα με βάση και τη δική του εκτίμηση δύσκολα θα μπορέσει να αγωνιστεί, παρότι θα ήταν μια επιλογή βασικού ποδοσφαιριστή για τον Τρεψόφσκι. Τώρα, επειδή κάνουμε όλες συζητήσεις και εκτιμήσεις για αυτή την παράξενη κατάσταση, που είναι και ωραία ταυτόχρονα για την τελευταία αγωνιστική, τι πιστεύει εκείνος, ποια είναι η δική του εκτίμηση για τα δύο μάτς, ποιες ομάδες, εντάξει η Φιωρεντίνα σίγουρα έχει περάσει, ποια ομάδα εκτιμά ότι θα την ακολουθήσει? Mr. Zinoch, the situation in the group of PAOK and Liberec is very complicated. In your opinion, can you predict which team would be the second in the next qualifying round? After Fiorentina, I mean. I think the Fiorentina isn't hasn't progressed through knockout stage. Sure, because if they lose, they can still be on the third position. But I think they will win in Azerbaijan, and we will see what will come from the match in PAOK. With your team, I think Liberec will play the similar game as they played with you, with your side at home in Liberec. So we will see. I'm expecting very offensive match, and of course I'm from Czech Republic, so I will be cheering for Liberec. But I think you have a very good side, and I think in the knockout stage, if it will be PAOK or Liberec, it will be good result for both teams if they can advance to the knockout stage. Okay. Thank you very much. Yeah, thanks. Αυτό thanks a lot for calling me, and good luck. Thank you, Mister. Also good luck to you. Thank you very much. Αυτό που μας είπε ότι σίγουρα είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Βέβαια ο ίδιος αφήνει ένα μικρό παράθυρο, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι και 100% βέβαιο ότι θα περάσει η Φιωρεντίνα, εξηγώντας βέβαια ότι πιστεύει και εκείνος πως στο άλλο παιχνίδι του Αζερμπαϊτζάν θα κερδίσουν οι Ιταλοί, οπότε μάλλον με αυτόν τον τρόπο θα σφραγίσουν και την πρόκρισή τους. Κατά τα άλλα, επειδή είπε ότι πιστεύει στη νίκη της Φιωρεντίνα, θεωρεί ότι η δεύτερη θέση θα κριθεί στο παιχνίδι της Τούμπας. Εκεί και οι δύο ομάδες έχουν πιθανότητες. Σίγουρα εκείνος μπορεί να γέρνει λίγο περισσότερο προς την πλευρά της Σλόβαν, γιατί είναι και Τσέχος. Από την άλλη λέει ότι η εκτίμησή του είναι ότι θα δούμε ένα παιχνίδι πολύ κοντά σε αυτό που είδαμε στην Τσεχία. Επιθετικό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες, ανοιχτή αναμέτρηση. Mm-hmm. Και μάλλον όποιος θα είναι πιο τυχερός, όποιος θα έχει περισσότερο την ουσία, θα είναι και αυτός που θα καταφέρει να περάσει. Πάντως ποντάριος ότι μία από τις δύο ομάδες θα είναι αυτή που θα καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση μετά τη Φιωρεντίνη. Σωστό. Είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα αρκετά ανοιχτό παιχνίδι και να δούμε ποιος θα είναι πιο εύστοχος μεταξύ δύο ομάδων που έχουν θέμα στο σκοράρισμα. Αυτοί έχουν πιο μεγάλο πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλλον. Ναι, και είναι μειονέκτημα για τον ΠΑΟΚ ότι όπως ο ίδιος προσεγγίζει την αναμέτρηση ως τελικό, γιατί θέλει να βρει γιατριά σε προβλήματα που έχει και προβλήματα που έχει αποκομίσει από τις τελευταίες αναμετρήσεις, κυρίως για όσα γίνονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, το ίδιο συμβαίνει και για τους Τσέχους. Φαντάζομαι ότι δεν έχουν ζήσει κάτι αντίστοιχο όπως έχει ζήσει ο ΠΑΟΚ μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, αλλά και εκεί είναι πολύ χαμηλή θέση στη βαθμολογία και προσπαθούν να βρουν σανίδα σωτηρίας μέσα από την Ευρώπη. Οπότε σίγουρα η Σλόβαν, και αυτή είναι η απάντηση που παίρνουμε και από την επικοινωνία που έχουμε με τον συγκεκριμένο συνάδελφο, όχι μόνο δεν θα έρθει για τουρισμό στην Ελλάδα, αλλά θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει. Θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, παίζει τα ρέστα της και η ίδια ψάχνει τρόπο να βρει μια ηρεμία. Θέλει να πάρει μια πρόκριση που θα της δώσει η όθηση για να μπορέσει να στρώσει το πράγμα στη συνέχεια και μετά τη διακοπή στο πρωτάθλημα της Τσεχίας. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε μια πρώτη εικόνα και για τα προβλήματά τους και για την. Το σκεπτικό της ομάδας μέσα από το ρεπορτάζ βεβαίως και από τον συνάδελφο ο οποίος έχει και την ευθύνη των τηλεοπτικών μεταδόσεων στο κανάλι εκεί στη Τσεχία. Γρηγόρη, να σας ευχαριστήσουμε.
Και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από Τσεχία για το πώς είναι η Λίμπερετς, γιατί έχει προβλήματα, γιατί δεν πάει καλά. Δεν βάζει γκολ, λέει εδώ ο συνάδελφος. Και για το πώς αντιμετωπίζει αυτό το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι το να έρθει η ομάδα η Λίμπερετς και να παίξει ανοιχτά δεν είναι κακό για τον ΠΑΟΚ, ίσα ίσα. Να ακούσουμε τι ώρα είναι πρώτα. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να γευτείς λαχταριστό κοτόπουλο σχάρας άνεθωστον ή κοτόπουλο σούβλας μόνο στο Grill House Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Λοιπόν Γιαννάκη, τώρα που μάθαμε πώς να κλείνουμε το γυράδικο, πάμε στην αριθμητική. Α, κυρία, στο γυράδικο η αριθμητική έχει άλλους κανόνες. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Όλο τον Δεκέμβριο, όλες οι μερίδες στο σαλόνι ή take away μόνο με 4,90. Αυτό ξαναπέστο. Όλο τον Δεκέμβριο, όλες οι μερίδες στο σαλόνι ή take away μόνο με 4,90. Και μην ξεχνάτε, όλα χειροποίητα, όλα ψημένα στα κάρβουνα, μόνο στο γυράδικο. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο, τηλέφωνο 2310 75 75 78. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι, την Πέμπτη το απόγευμα. Παίζεται μια πρόκριση, είναι κάτι σαν τελικός. Έτσι δεν υπάρχει επόμενη μέρα για αυτόν που χάνει. Ένα βλέφαρο, μια έτσι ματιά και στο τι γίνεται στο Αζερμπαϊτζάν, βεβαίως, την ίδια ώρα. Θα είναι το απόγευμα πάρα πολύ ιδιαίτερο και για τον ΠΑΟΚ και για τον κόσμο του. Ο ΠΑΟΚ που δεν φαίνεται να έχει αγωνιστικά προβλήματα. Έτσι σιγά σιγά έχουν επιστρέψει και αυτοί που έμειναν έξω από το παιχνίδι της Λεωφόρου. Είναι διαθέσιμη, βεβαίως έχει σήμερα προπόνηση, έχει και αύριο. Δεν ξέρουμε αν θα βγάλει αποστολή ο Ίβιτς, αφού όλη η ομάδα είναι κλεισμένη στο ξενοδοχείο. Δεν χρειάζεται προφανώς. Θα ανακοινώσει μια 18 το πρωί της Πέμπτης και θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσει τον αγώνα. Με τα ίδια γνωστά ερωτήματα που θέτουμε πριν από κάθε μάτς του ΠΑΟΚ, δηλαδή με δεκάρι ή με τα τρία πιο αμυντικά χαφ. Σεντερφόρ, αυτά είναι κυρίως τα ερωτήματα, γιατί οι υπόλοιπες θέσεις ξέρουμε καλά ότι υπάρχει ένας κορμός και εφόσον είναι καλά οι ποδοσφαιριστές και ο Λέοβατς που είχε ένα θέμα και ο ποιος άλλος είχε προβλήματα, οι υπόλοιπες θέσεις είναι γνωστές και οι επιλογές του Ίβιτς. Εσείς για να δώσετε το παρόν Πέμπτη απόγευμα στην Τούμπα μπορείτε να κερδίσετε εισιτήρια. Στις 2 θα κάνουμε την κλήρωση. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ Ευρώπη, με ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Ωραία, είχαμε καλή συμμετοχή και για το μπάσκετ, έχουν φύγει ήδη τα πρώτα 10 εισιτήρια. Άλλοι 5 τυχεροί, άλλοι 5 προλαβαίνετε οι πρώτοι για τον αποψινό αγώνα με την Ρώσα Ράντομ στις 9 στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Οι 5 που θα προλάβετε στο 2310-287-888 κερδίζετε εισιτήριο και θα είστε το βράδυ στο παλατάκι. Ας έχετε ταυτότητα και άμκα μαζί γρήγορα για να μην φάει χρόνο η διαδικασία. Τηλεφωνικά οι 5 πρώτοι για το μπάσκετ, μέσω μηνυμάτων 5 εισιτήρια θα κληρώσουμε για το ποδόσφαιρο με το που επιστρέψουμε και μπούμε στην τελική ευθεία για την εκπομπή. Κατάλαβες τι γίνεται. Εγώ κατάλαβες. Κατάλαβες τι γίνεται. Με Φόρτσα από το Σάββατο. Νέα εφημερίδα. Φόρτσα. Άκη, πώς βλέπεις την εφημερίδα? Χρειαζόταν. Και πάνε εκεί οι εφημερίδες για αρχή. Πάνε στο Σαββατοκύριακο. Εκεί χαλαρώνεις λίγο και θέλεις μια έντυπη. Είναι και πιο το εβδομαδιαίο σου, είναι και πιο περιοδικήστικη δυνατότητα. Ναι, αυτό. Εμένα με ρωτάτε, εγώ εφημεριδάς ήμουνα μια ζωή. Μια παρένθεση, θα συνεχίσουμε σε λίγο για να μην περιμένει ο Θοδωρής ο Πετρίδης, ο αρχηγός της ομάδας handball, γιατί έχουμε καιρό να μιλήσουμε για την ομάδα, για την πορεία της. Υπήρχε μια πρόκριση στο κύπελο.
Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Θοδωρή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, καλά. Μια χαρά. Όλα καλά. Τις τελευταίες εβδομάδες και στο handball είχατε μερικές ατυχίες στις τελευταίες φάσεις αγώνων. Και... ακόμα και τώρα στο κύπελο, ισοφαριστήκατε στο τέλος. Το γυρίσατε όμως. Κάπως. Κλασικός, ναι, πάρα. Κάπως έτσι είναι. Αυτό που μας έλεγαν και έτσι τα πηγαδάκια μεταξύ μας που λέγαμε είναι αυτό που είπε ο Σταύρος, ότι θυμίζουμε ΠΑΟΚ κάθε φορά που μας δίνει τη δυνατότητα. Είχαμε κάποια αποτελέσματα του τελευταίου δευτερολέπτου. Χάσαμε μία νίκη μέσα από τα χέρια μας με τον Πανελλήνιο στην Κυψέλη, όπου ευχαριστήκαμε το τελευταίο δευτερόλεπτο κυριολεκτικά. Με τον Φίλιππο δεν μπορέσαμε να... εκεί τρομάξαμε, φίλε. Πάρουμε τη νίκη. Με τον Φίλιππο τρομάξαμε, είναι η αλήθεια. Μας φόβησε η ομάδα εκείνη τη μέρα. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσατε εσείς, αλλά... ξέρεις, είναι από τα παιχνίδια που λες κάτι δεν πάει καλά. Εκεί, ναι, εκεί είχαμε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση, αλλά... Δεν προλάβαμε, ήταν καθαρά εκεί, ήταν θέμα χρόνου, δεν προλάβαμε, ναι, να πάρουμε την νίκη. Στο κύπελλο όμως πήγατε αποφασισμένοι. Και σε μια έδρα κακή, σε μια έδρα κακή για τον ΠΑΟΚ. Ήταν μια έδρα η οποία παραδοσιακά, ας το πούμε έτσι, όπως το λέτε, το χρησιμοποιείτε οι δημοσιογράφοι, ότι είναι μια έδρα που πάντα χάνουμε εκεί τα παιχνίδια. Για μας αυτό δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με το γήπεδο ή τα αποδυτήρια ή το παρκέ. Τυχαίνει πάντα να μας αντιμετωπίζει ο αντίπαλος πιο σωστά από ότι κάποιοι άλλοι και να μας κέρδιζε. Σε αυτή τη φορά καταφέραμε και ήμασταν συγκεντρωμένοι, καταφέραμε και έξαμε πολύ καλό handball. Και είχαμε και το θέλαμε πιο πολύ. Στην παράταση φάνηκε ότι το θέλαμε πιο πολύ. Πώς βλέπεις να κυλάει αυτή η σεζόν? Έχει σταθεροποιηθεί ο ΠΑΟΚ σε ένα επίπεδο απόδοσης ή ακόμα υπάρχουν πολλά περιθώρια για βελτίωση? Ξεκινήσαμε πολύ καλά. Είχαμε φτιάξει μια ομάδα η οποία έπαιζε πολύ καλό handball. Στη συνέχεια ήρθαν κάποιοι τραυματισμοί, όχι αναγκαστικά με το να απουσιάσουν παίχτες, αλλά με το να είναι οι παίχτες όχι σε 100% ετοιμότητα. Αυτό μας ανάγκασε να κάνουμε κάποιες αλλαγές κατά τη διάρκεια του κάθε παιχνιδιού. Αυτή τη στιγμή πάλι έχουμε κάποιους μικροτραυματισμούς, αλλά είμαστε καλά. Έχουμε βρει ο ένας τον άλλον. Κάναμε αρκετές μεταγραφές φέτος το καλοκαίρι και είμαστε σε καλό επίπεδο. Το πρωτάθλημα είναι πολύ μακρύ. Έχει αλλάξει το σύστημα με τα play-off φέτος. Ναι. Είναι σαν να υπάρχει άλλος ένας γύρος, σαν να έχουμε τρεις γύρους ουσιαστικά. Οπότε έχει πολύ δρόμο. Πώς βλέπεις προς τα πού πάει η χρονιά σχέση με τα φαβορί ή είναι ακόμα νωρίς και... Όχι, έχει ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο. Εμείς μαζί με το πρώτα μάλλον από εμάς η ξινή δικαίας ήταν το φαβορί που όλοι λέγανε το καλοκαίρι ότι ναι, θα σαρώσει φέτος και. Εμάς μας βάζανε δεύτερους. Αυτό που κανείς δεν υπολόγιζε ήταν τη φετινή ΑΕΚ. Όλη την, και εγώ ίδιος προσωπικά, θεωρούσα ότι δεν θα καταφέρει να βρεθεί στα play-off. Αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη. Έχει κερδίσει αντιπάλους άνετα. Εμείς την αντιμετωπίζουμε σε δύο μάτς από τώρα για να κλείσουμε τον πρώτο γύρο. Είναι έκπληξη φετινή για μένα, είναι η ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα και ο Δούκας είναι πολύ ανταγωνιστικός φέτος, ενισχύθηκε με μεταγραφές. Νομίζω η τράδα κλείνει δηλαδή με Δικαία, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Δούκα. Το μάτς με την ΑΕΚ Θεοδωρή είναι πριν τις διακοπές, πριν τις γιορτές? Ναι, στις 17 Δεκεμβρίου. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του 16, ας το πούμε έτσι, και του πρώτου γύρου. Εκεί θα κρίνονται πολλά και το πώς θα κάνετε οι γιορτές, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Εφόσον η ΑΕΚ είναι και φέτος αρκετά δυνατή. Ωραία. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στη σεζόν. Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια για την πρόκληση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια. Αυτά για την ομάδα handball με τον αρχηγό τον Θόρο τον Πετρίδη. Κλασικός ΠΑΟΚ. Ναι. Και στο handball είναι στα τελευταία λεπτά κρίνονται αρκετά παιχνίδια. Τώρα όμως πέρασε στην παράταση. Και συνεχίζει στο κύπελλο. Που κρίνει τίτλο. Εντάξει, που διατηρεί ελπίδες τίτλου. Ναι. Τώρα, ποδοσφαιρικά
Α, να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα έχει την Τετάρτη κανονικά αγώνα. Είναι το μάτς του Πανελευσυνιακό. 14 Δεκεμβρίου, 7.30 είναι το παιχνίδι αυτό. Το οποίο όμως το θέμα είναι σε ποιο γήπεδο ορίστηκε. Ποιο, ρε? Το Πανελευσυνιακό ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα. Όχι, ρε, ποια Τούμπα, ρε. Εγώ είμαι Πανελευσυνιακός. Που έχουν γήπεδο και αυτοί στην Έλευση. Πληρεί τις προϋποθέσεις. Football League παίζουν λογικά. Τα κόρνερ να βγαίνουν. Αυτό που έγινε στο Γλάρισα. Με τη Λάρισα. Το είδατε. Όχι. 23-0 κόρνερ. Εντάξει. Ναι, συμβαίνει. Πάμε στο News Fish για να κλείσουμε με ό,τι άλλο έχει ποδοσφαιρικά. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Είχαμε ένα θέμα από χθες με τους μαθητές τους εγκλωβισμένους που βρέθηκαν στο νησί της Κρήτης και δεν μπορούσαν να φύγουν λόγω της απεργίας των πλοίων. Τελικά οι 1000 περίπου μαθητές θα μεταβούν στον χώρο προορισμού τους με αεροπλάνα χάρη στην Aegean που ήρθε σε συνεννόηση με Υπουργεία και λύθηκε το θέμα αυτό, διότι ήταν πάρα πολλοί κόσμοι, ήταν μαθητές, ήταν στα Χανιά και στο Ηράκλειο, ήταν αυτές οι απεργίες και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, είχαν μια αγωνία οι γονείς κλπ. Λύθηκε αυτό το θέμα. Και επίσης ένα θέμα σημερινό είναι ότι χρήστηκε υπό της Σταύρε Κόλκα ο Γιάννης Μπουτάρης. Εννοείται. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Πιστεύω ότι αν βάλει πανοπλία από τα πόλα θα πέσει κάτω, δεν θα αντέξει. Δεν θα ήταν ωραίο να κυκλοφορούσε με πανοπλία ο... Η Δημαρχάρα μας, ρε φίλε. Η Δημαρχάρα, έτσι, ναι. Όπου και εμείς πιστεύω κατά καιρούς πήραμε μεγάλο ρίσκο και τον υπερασπιστήκαμε και βγήκαμε μπροστά και είπαμε μπουτάρισε εγώ και λοιπά. Δεν μπορούσα τους άλλους, ήτανε... Ναι. Δεν και άλλους, όχι είμαστε εκτεθειμένοι, σιγά που είμαστε εκτεθειμένοι, αλλά από την άλλη βλέπεις και με κάποια πράγματα, ρε φίλε, και τραβάς τα μαλλιά σου. Τέλος πάντων, αλλού, σε άλλα κομμάτια, γιατί εντάξει, ο Δήμαρχος είναι ένας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρέπει να διοικηθεί από τουλάχιστον 200 στελέχη. Δεν σου λέω για τον κόσμο, τους υπαλλήλους. Ναι. Και κάποιους που κάνουν καριέρα, είναι εργαζόμενοι και είναι προϊστάμενοι κλπ. Όχι πάρει. Μόνο, ρε φίλε. Με τα Δημήτρη έχω πάρει με το πόσο μας γράψανε. Ναι, που δεν πιάνει μελάνη. Ναι. Αλλά τα έχω πάρει γενικά με το ότι, και το ξέρω αυτό εγώ από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν βαθμολογείς και αξιολογείς έναν, αυτόν που είναι ο δήμαρχος. Αυτός απλά του συντονίζει. Ναι. Είναι 200 που πρέπει να δουλέψουν σε ένα δήμο σαν τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή αντιδήμαρχοι, διαμερισματικοί σύμβουλοι, υπεύθυνοι και σύμβουλοι για τέτοια, είναι πάρα πολλοί κόσμοι. Και εκεί ακόμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι αρκετά πίσω. Πάντως η είδηση είναι ότι ο δήμαρχος μας έγινε υπότη. Σε μια σεμνή τελετή στην αίθουσα Λατίνη, ο πρόξενος της Γαλλίας έχρισε τον Γιάννη Μπουτάρη. Γάλλος υπότης. Ναι, Γάλλος. Εγώ νόμιζα Άγγλος. Γάλλος υπότης Φλόρι. Νταλτανιάν. Τι σέρι θέλει να γίνει, ρε φίλε. Με τη μία σέρι θέλει να τον κάνουμε. Ο Άραμις. Έχουν αξία μόνο με εικόνα. Ναι. Όλα τα άλλα τώρα. Δηλαδή. Στο ώρα... News έχουμε εικόνα, εικόνα. Θέλουμε. Ναι. Εδώ που... Μπα, κάτι χειραψίες ανταλλάσσουν και κάτι τέτοια. Δεν έχει, ας πούμε... Όχι, δες τι έχει, να εδώ, στο πέτο. Στο πέτο έχει ένα παράσιμο. Ναι. Αλλά ωραίο θα ήταν να το με τον σπαθί. Το σπαθί, ρε φίλε, κανονικά. Έτσι, κανονικά. Υπότιση ασφάλτου. Λοιπόν, αυτή η είδηση από το News. Michael Knight, Butchers. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων. Κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310-847-700. Γιατί το υγράριο δεν είναι παιχνίδι. ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Και βλέποντας εδώ την ΕΠΟ, βλέπουμε ότι το μάτς θα γίνει στο Δημοτικό Ελευσίνας. Να σου πω ότι δεν τους πιστεύω. Νομίζω ότι το πρώτο μάτς του Πανελευσυνιακού με τα Τρίκαλα έγινε σε άλλο γήπεδο και όχι στην Ελευσίνα. Θα το δω τώρα. Τέλος πάντων. Γράφουν ότι είναι στο Ελευσίνας. Θα δούμε την άλλη εβδομάδα. Από όλους τους φίλους που διεκδικούν εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Liberec, βλέπω ότι υπάρχει ένας Νίκος. Δεν μπαίνει στην κλήρωση. Ο Νίκος παίρνει εισιτήριο. Ο κύριος Νίκος Μπακάλης παίρνει εισιτήριο.
σήμερα. Ωραία. Όχι, δεν διαφωνώ. Τι είναι αυτό. Σοβαρά μιλάς. Άρα, πέντε άλλα νούμερα, Χρήστο, από το 1 μέχρι το 26, για να στείλουμε και άλλους φίλους στην Τούμπα. 2. Το 2. 9. 9. Ναι. 15. 21. 21-23. Ωραία. Να δούμε ποιοι κερδίζουν. Πέρα από τον κύριο Μπακάλι που παίρνει δικαιωματικά τέτοια μέρα το εισιτήριο, το κερδίζει. Έτσι. Δεν είναι τέτοιο θέμα. Λοιπόν, να πω εγώ χορηγούς να βρεις ονόματα. Η Citroën Γιαννίρης, που το ξέρω από πρώτο χέρι, διότι η Citroën είναι το αυτοκίνητο και το έχουμε πάρει και από το Γιαννίρη, και εδώ και χρόνια πια δεν έχουμε κανένα παράπονο ούτε στα σέρβις ούτε στη συνεργασία με τους ανθρώπους εκεί. Τώρα ουσιαστικά η Citroën Γιαννίρης προβάλλει το νέο Citroën C3, εξαιρετικό, πολύ ωραίο αυτοκίνητο, το οποίο μπορείτε να το δοκιμάσετε οι ίδιοι στο Open Weekend που είναι 10 και 11 Δεκεμβρίου στην Citroën Γιαννίρης, εκεί στο τέρμα σχεδόν της μοναστήριου, στο 196, εκεί που είναι η συμβολή με την αναγεννήσεως της οδού μοναστήριου. 45 χρόνια τώρα η Citroën Γιαννίρης ξεχωρίζει στον χώρο του αυτοκινήτου. Αυτό το Open Weekend μπορείτε μόνο εκεί να το κάνετε, στην Μοναστηρίου 196. Με Ρέμβη είμαστε μαζί τη δεύτερη ώρα. Το καλύτερο μαγαζί και τώρα για φαγητό και ψαρικά και κρατικά στις καλύτερες τιμές, εγγυημένα, και αργότερα για καφέ και πιο μετά για ποτό. Σήμερα πάντως ειδικά είναι Carlsberg Day, με μια Carlsberg, άλλη μια δώρο στη Ρέμβη. Και κλείνουμε με Bend Auto Center, το σύγχρονο συνεργείο στη Μοναστηρίου 299. Μπέντα, όταν λέτε, κατευθείαν το μυαλό σας πάει στην εξάτμιση. Όντως, εξατμίσεις και αναγέννηση καταλυτών και φίλτρων πετρελαίου, τα λεγόμενα DPF, αλλά και πλήρες σέρβις σε ασυναγώνιστες τιμές, όλα αυτά στο 2310-461-163 στην Μπέντα που βρίσκεται στην Μοναστηρίου 299. Κερδίζουν εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λίμπερετς ο κύριος Παπαδόπουλος Παναγιώτης, 821 τελειώνει το νούμερο. Κερδίζει ο κύριος Ιωαννίδης Δημήτρης σε 442 τελειώνει το τηλέφωνο. Ο κύριος Τσιανάκας σε 542 τελειώνει το τηλέφωνο. Ο κύριος Κεβενίδης σε 659 τελειώνει το τηλέφωνο. Και η κυρία Νίκα σε 040 τελειώνει το τηλέφωνο της. Νίκα, Κεβενίδης, Ιωαννίδης, Παπαδόπουλος και Τσιανάκας, οι πέντε τυχεροί για τον αγώνα ΠΑΟΚ Λίμπερετς. Αυτά από εμάς, γιατί όλο προκύψει, τα λέμε και στην πορεία της ημέρας. Σε λίγο δεν κρατιέται, για να μπει στο στούντιο ο Χρήστος Τσαλτίδης.